Σεβασμιότατε, σήμερα εδώ συλλογή τροφίμων και πάλι συνεχίζεται το φιλανθρωπικό έργο και εν ώψη του Πάσχα. Ακούγονται κατά καιρούς διάφορες φωνές από διαφόρους ανθρώπους τελείως ανίδεους και αδιάφορους για τη ζωή. Και οι φωνές αυτές είναι πού είναι η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία σήμερα στην κρίση που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε πλάνη γιατί δεν θέλουν να μάθουν τα γεγονότα και δεν παρακολουθούν τη ζωή, τι κάνει η Εκκλησία ανέκαθεν και στην κρίση και στην ευκολία. Η Εκκλησία είναι η μητέρα του λαού και γι' αυτό πάντα αγκαλιάζει τα παιδιά της σε κάθε περίπτωση. Χαίρεται στη χαρά τους, πονάει στον πόνο τους και τρέχει στην ανάγκη τους. Παντού η Εκκλησία μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, φροντίζει να περιθάλπει όλους τους χριστιανούς και ακόμα και τους αλλόπιστους που έχουν ανάγκη στη ζωή τους. Εδώ στην Τρίπολη έχουμε οργανώσει τα πράγματα με τον γνωστό καλάθι του πτωχού αδελφού μας, το οποίο οι άνθρωποι το γεμίζουν και εμείς το προσφέρουμε, όπως γίνεται αυτή την ώρα. Και αυτό το γεγονός είναι η απάντηση σε εκείνους τι κάνει η Εκκλησία αυτές τις ώρες της κρίσεως. Βέβαια η Εκκλησία δεν προβάλλει και δεν διαφημίζει το έργο της. Όμως είναι ορισμένες ώρες που χρειάζεται και αυτή η διαφήμιση. Ο Χριστός μας όταν θαυματουργούσε και ευεργετούσε τους ανθρώπους έλεγε πολλές φορές «Μηδενή είπετε το γεγονός, μην πείτε πουθενά αυτό που έγινε». Αλλά άλλες φορές που έπρεπε να μαθευτεί το θαύμα έλεγε «Μείνον εδώ και διηγού όσα επίησέσει ο Θεός». Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να υπερβούμε το μίγνωτο η δεξά σου, η αριστερά σου, τι πει η δεξά σου. Ομιλούμε και παρουσιάζουμε το έργο που επιτελεί η Μητρόπολη Μαντινίας Εκκινουρίας. Κάθε μέρα, σε όλο τον χρόνο και ειδικά αυτές τις μέρες τις Άγιες του Πάσχα. Τρέχει να δώσει τρόφιμα, τρέχει να προσφέρει αγάπη, αγκαλιάζει τους αρρώστους, καλύπτει όλες τις ανάγκες. Και ήδη σήμερα, αφού επαιτήσαμε η Εκκλησία μας, ζήτησε βοήθεια από το λαό της που μπορεί να προσφέρει κάτι και ευχαριστώ τους χριστιανούς μας της Αρκαδίας και της άλλης περιοχής βέβαια, που άλλοι από το περίσσευμά τους και άλλοι από το υστέρημά τους γεμίζουν τούτο τον τόπο με τα δώρα της αγάπης τους για να μπορέσουμε να τα προσφέρουμε εμείς στη συνέχεια σε εκείνους τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Και έτσι το Πάσχα θα έχουν πλούσια τα ελαιοί του Θεού και της αγάπης των αδελφών. Ευχαριστώ λοιπόν όλους αυτούς που μας βοήθησαν, με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Ιερώνυμο, την αποστολή, την οργάνωση της Αρχιεπίσκοπης Αθηνών που μας γέμισε τον τόπο με δέματα, τρόφιμα, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου από τη Λευκωσία της Κύπρου, αλλά προπάντων τη μεγίστη μονή της του Βατοπεδίου που τόσα έχουν λεχθεί και τόσα έχουν ακουστεί. Η Μονή Βατοπεδίου μας στηρίζει και μας βοηθάει και την ευχαριστώ πολύ τον Ηγούμενο και όλους τους πατέρες εκεί. Και ευχαριστώ εδώ και τους συνεργούς, τους ιερείς μας, τον πατέρα Ιωάννη που τον έχω ορίσει υπεύθυνο αυτού του φιλανθρωπικού έργου της Μητροπόλεως μας, του καλαθιού του φτωχού αδελφού. Τις συνεργάτριές μας εδώ, τις κοπέλες που τα έχουν βγάλει από τώρα κόκκινα και όλο τον χρόνο κοκκινοφορούν για να δείξουν την αγάπη τους και την προσφορά τους στη χαρά και το στήριγμα των αδελφών μας. Άλλωστε είναι παράδειγμα από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, το λέει το Ευαγγέλιο, ότι ήσαν γυναίκες από τις Γαλιλαίες οι οποίες διεικώνουν αυτό, δηλαδή υπηρετούσαν τον Χριστό. Και επειδή ο Χριστός είναι ο διαμέσου των αιώνων η Εκκλησία μας είναι ο διαμέσου των αιώνων παρατηνόμενος Χριστός, ευλογώ λοιπόν για αυτές τις κυρίες και τις κοπέλες που είναι οι διακόνησες στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας.
Εσάς δε τους δημοσιογράφους και τους χειριζόμενους στα τηλεοπτικά αυτά μέσα, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα την Αγία και χαρά και ευλογία στη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Σεβασμιότητε, πόσες περίπου οικογένειες έρχονται εδώ στο καλάθι του πτωχού αδερφού για να τους δώσετε μια βοήθεια? Οι οικογένειες δεν είναι μετρημένες. Βέβαια, συγκεκριμένα σήμερα περίπου περνάνε τις 150 με 200 οικογένειες. Αλλά κάθε μέρα κάποιος έρχεται και ζητάει βοήθεια και εμείς την προσφέρουμε. Βέβαια, είναι καταχωρημένα στα χαρτιά. Αλλά τώρα δεν είναι λόγος να πάρουμε, να ανοίξουμε χαρτιά και να πούμε αριθμούς συγκεκριμένους και καθορισμένους. Άλλωστε, δεν θέλουμε να τονίζουμε, ξέρετε, τον άνθρωπο που βοηθάμε, γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε την προσωπικότητά του, αλλά φροντίζουμε να είναι ανώνυμη η βοήθειά μας, ώστε και εκείνος να το δέχεται με αγάπη. Σήμερα οι ανάγκες μας είναι μεγάλες. Άνθρωποι που είχαν πρώτα δύναμη και χαρά είναι δυστυχισμένοι και ταλέποροι. Εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν επιτυχία στη ζωή τους και ήσαν πάντοτε έτσι στην κατάσταση της ανάγκης και της ευκαιρίας. Αλλά σήμερα όλοι έχουμε ανάγκη να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να ευχηθούμε το κράτος μας να απολλαγεί από τη δυναστεία του πονηρού και των εκμεταλλευτών, ώστε να ζήσουμε όλοι με αδελφοσύνη και με χαρά, ξεπερνώντας κάθε ανάγκη. Το περίσσευμα το δικό μου να ενισχύσει το έλλειμμα το δικό σου. Και έτσι να γίνει ισότης, όπως θέλουμε και λέμε, αφού είμαστε όλοι αδελφοί και είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα του Θεού. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή Ανάσταση και σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, να μας πείτε και δύο λόγια σε μια άλλη ερώτηση μας απαντήσετε. Πλησιάζει Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα που θα συγκεντρωθούν όλοι οι επιτάφοι εδώ στην πλατεία Αγίου Βασίλειου. Ο Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει με καταπληκτικούς επιταφείους, οι οποίοι ταξιδεύουν με φωτογραφίες σε ολόκληρη τη χώρα και γίνεται διάσημος. Φέτος. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του επιταφείου σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ορθοδοξία, είναι ένα γεγονός που είναι σπουδαίο και σημαντικό, γιατί είναι το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού. Ξέρετε, ο Θεός πεθαίνει για σένα, για μένα, για όλους τους ανθρώπους και είναι ο σωτήρας μας. Γι' αυτό εμείς φροντίζουμε σε όλες τις εκκλησίες, σε όλους τους ιερούς ναούς, να προσφέρουμε τα μοίρα της αγάπης μας και της ευγνωμοσύνης μας στο Χριστό, ο οποίος είναι κατά το σώμα νεκρός και στον τάφο. Εδώ ο Άγιος Βασίλειος έχει μια παράδοση δημιουργήσει να έχει μια ιδιαιτερότητα στην παρουσία του επιταφείου. Όλα αυτά οφείλονται, όπως είπα, εδώ στις κοπελές που είναι οι νέες μυροφόρες και στην αγάπη τους να δώσουν ό,τι ωραιότερο και ό,τι αγαπητότερο και θαυμαστότερο στον Ιησού Χριστόν τον Σωτήρα μας, δημιουργούν εμπνεόμενες από τη χάρη του έναν επιτάφιο κάθε χρόνο εξαιρέτου κάλους και θαυμασμού μεγάλου. Φέτο έχουν επιλέξει, όπως τα άλλα χρόνια, κάτι το ιδιαίτερο και έχουν στολίσει τον επιτάφιο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τονίζουν τις μυροφόρες γυναίκες που έτρεξαν χωρίς να φοβούνται ούτε το σκοτάδι της νύχτας, ούτε τον δρόμο των στρατιωτών που φυλάγανε εκεί, ούτε των Φαρισαίων των μένος, να εκδηλώσουν την αγάπη τους στον τάφο του Χριστού. Και ήταν οι πρώτες που πήραν το μήνυμα της Αναστάσεως από τον άγγελο που τους είπε που και συνόδε είδετε ο τάφος που έχει το, και πρώτες που συνάντησαν τον Χριστό μετά την Αναστασή του, ακούγοντάς τον να τους λέει χαίρετε. Αυτή τη χαρά λοιπόν που χρήνει ο Χριστός, φροντίζουν να την χαρούν και οι κοπέλες εδώ και να την δώσουν και σε όλους εμάς. Γι' αυτό τη συγχαίρω με τις πρωτοπόρες εκεί, δεν θα πω το όνοματά τους για να μην παραλείψω το άλλο, τις οποίες καμαρώνω και θαυμάζω και αν μπορώ κάπου τις στηρίζω ώστε να έχουν επιτυχία ιδιαίτερη στην προσπάθεια που κάνουν να δοξαστεί περισσότερο ο Θεός και να θαυμαστεί από τους προσκυνητές.